Καλώς ήρθατε! Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε! Πρόκειται για δύο κυρίες που φαίνεται πως έχουν κερδίσει με το σπαθί τους τη θέση της παρουσιάστριας στο κανάλι του Αμαρουσίου. Η ντίβα θα μπορούσαμε να πούμε Ζέτα Μακρυπούλια και το κορίτσι της διπλανής πόρτας Μαρία Μπεκατόρου. Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε την έκπληξη το 2010 όταν παρουσίασε τον πρώτο κύκλο του Dancing with the Stars. Κανείς μέχρι τότε δεν είχε καταλάβει πως η Ελληνίδα Καλονή διέθετε έξυπνο χιούμορ και μεγάλη ικανότητα να παρουσιάζει ένα ζωντανό πρόγραμμα κάθε Κυριακή. Προσέξτε όμως, δεν πρέπει να είναι ντυμένοι μόνο όπως εκείνοι, πρέπει να συμπεριφέρονται όπως εκείνοι και να αντιγράφουν ακριβώς τις κινήσεις, τη φωνή και τη χορογραφία. Από την άλλη, τη Μαρία Μπεκατόρου τη γνωρίσαμε καλύτερα μετά τη συμμετοχή της στο show του Mega Just the Two of Us και στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή μαγειρικής MasterChef Junior, όπου άφησε φυσικά και τις καλύτερες εντυπώσεις. Έχω τόσα πολλά πράγματα να σας πω απόψε που πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Σήμερα πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στο Dancing with the Stars. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να πούμε πως η Ζέτα Μακρυπούλια μοιάζει με το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Αντιθέτως, η παρουσιάστρια του Αντένα δίνει την αίσθηση πως όποιος την πλησιάζει θα πρέπει να έχει όρια και τρόπους. Διαφορετικά θα χρειαστεί εκείνη να ρίξει ένα παγωμένο βλέμμα για να τον επαναφέρει στην τάξη. Μια σωστή ντίβα. Χρειαζόμαστε λοιπόν κριτές υψηλού επίπεδου όπως είναι και οι διαγωνιζόμενοι μας. Αντιθέτως, η Μαρία Μπεκατόρου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κοριτσιού της διπλανής πόρτας. Ο τρόπος που μιλάει και γενικότερα επικοινωνεί με τον κόσμο βγάζει κάτι ζεστό και οικείο. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες τη βλέπουν σαν το φιλαράκι τους, αφού η Μαρία δεν κάνει διακρίσεις και μιλά το ίδιο σε όλους όσοι παρακολουθούν την πορεία της. Εύκολα δηλαδή. Πάρα πολύ εύκολα είναι. Ωραία. Πάρα πολύ καλή. Μια μέρα θα με χάσεις και θα πάψεις να υπάρχει και θα ζεις, μου τα λες γελώντας. Το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο που διαθέτουν και οι δύο παρουσιάστριες. Αθώο και αφελές της Μαρίας. Έξυπνο και καυστικό της Ζέτας. Ο τρόπος που έχουν επιλέξει να εμφανίζονται στα shows που έχουν παρουσιάσει ή παρουσιάζουν είναι ένα ακόμα σημείο που Ζέτα και Μαρία δεν μοιάζουν και τόσο. Κάθε Κυριακή περιμέναμε να δούμε τι θα φοράει ή μάλλον τι θα έχει επιλέξει να ντυθεί. Εκκεντρικές εμφανίσεις επιμελημένες πολύ προσεκτικά και μια Ζέτα να λάμπει όλο και περισσότερο. Your face sounds familiar! Από την άλλη, η Μαρία έχει μεγάλη αδυναμία στα φουστάνια με θηλυκότητα. Αυτά που έχει επιλέξει να φορά στο MasterChef Junior και στο ίδιο concept, αλλά πιο βραδινά, για το show Your Face Sounds Familiar. Το τι νερό έχω πιει για να κάνω το Μπου και τη Μέρλιν, δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε πως διαθέτει σε μεγαλύτερο βαθμό η Μαρία Μπεκατόρου είναι η ικανότητά της να τσαλακώνεται χωρίς να την νοιάζει η εικόνα της. Θυμίζει σε όλους μικρό παιδί και αυτό την κάνει αξιολάτρευτη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο παρουσιάστριες έχουν καταφέρει να κερδίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού ο τρόπος που παρουσιάζουν κάθε μία το δικό της κομμάτι, πάνω και πέρα απ' όλα, είναι αξιοπρεπής και αυτό γεννάει μόνο θετικά αισθήματα στο κοινό.